Συμπληρώσαμε έναν χρόνο από τον ευνίδιο θάνατο του βασιλιά της pop Michael Jackson κι όμως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή εξακολουθούν να καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Η οικογένειά του κατηγορεί τον γιατρό του Μάικλ, Κόνραντ Μάρεϊ, υποστηρίζοντας ότι του χορήγησε ένα θανατηφόρο κοκτέιλ φαρμάκων. Η υπόθεση του θανάτου δυστυχώς ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί. Για έναν άνθρωπο που από τα πρώτα χρόνια της ζωής του και με πάρα πολύ κόπο, κατάφερε να γίνει ο πιο διάσημος και αγαπητός τραγουδιστής του πλανήτη. Ο Μάικλ Τζότζεφ Τζάκσον γεννήθηκε στον Γκάρι της Ινδιάνας στις 29 Αυγούστου του 1958. Πριν ακόμη συμπληρώσει τα 10 του χρόνια, ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής στο συγκρότημα Jackson 5, που αποτελείται από αυτόν και τα 4 αδέλφια του. Η απήχηση που είχε στον κόσμο από τότε ήταν αξιοθαύμαστη και το άστρο που έκρυβε μέσα του δεν άργησε να φανεί. Sometimes I hear him in the middle of the night, he's screaming, he'd jump up out of the bed and go, woo, you know, like, woo, and I thought, what is it? He said, he just got an idea while he was laying in bed, and he'd get up and he'd write it down. And then that's how he writes. One of the lawyers called me one day and told me to tell the other boys that they better start saving their money because Michael was going on his own. Michael was only 17 at the time. He hadn't graduated yet. And I told him, no. I said, you can't do that. And he said, well, why? I said, because I know you said that Michael doesn't need his brothers. That's what right now they need him. Το άσχημο όμως ήταν η κακομεταχείριση που δεχόταν από τον βάναυσο πατέρα του Τζο, ο οποίος τον έβλεπε ως μέσο πλουτισμού και τον χτυπούσε κάθε φορά που έκανε ένα λάθος στις πρόβες. Και εκείνος τότε έτρεχε στην αγκαλιά της μητέρας του Κάθριν. Remember hearing my mother scream, Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him. He practiced us with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be He doesn't know this, but I walk in the room and his presence will be there and I'll faint. Ο Μάικλ σε άλλη του συνέντευξη είχε δηλώσει ότι σαν παιδί υπέφερε από μοναξιά, μεγαλώνοντας πλάι σε ενήλικες και μόνο, αφού καθημερινά βρισκόταν σε πρόβες και παραστάσεις μαζί τους. He started working with them every single day, every day, and he never let go, he never stopped. And he kept pushing them to improve and to get better and to get better. And yes, they did. Έτσι πολλά βράδια έκλαιγε για ώρες, αφού σε τόσο μικρή ηλικία αναγκάστηκε να χάσει την παιδικότητά του. Σαν αποθυμένο λοιπόν μεγαλώνοντας και αφού πήρε τη ζωή του στα χέρια του, αποφάσισε να ζει σαν να είναι παιδί. Έφτιαξε μια πανάκριβη έπαυλη γεμάτη παιχνίδια και την ονόμασε «Η χώρα του ποτέ». Αναμενόμενο, καθώς και ο ίδιος πίστευε πως ήταν το αιώνιο παιδί, ο Peter Pan. You don't want to grow up. No, I am Peter Pan. No, you're not. You're Michael Jackson. I'm Peter Pan, my heart. People say, why is he always with children? Well, I was raised in a world with adults. When kids were playing in bed, sleeping at night, I was up doing clubs. I was doing club dates, 3 a.m. The striptease would come on after us. You know, we were performing. And we didn't have friends. My brothers were like my friends, but we worked. There was no Christmas, there was no birthdays, and we were very strict Jehovah's Witnesses. So I'm compensating. Nature makes sure that I compensate for the lost. So when you come behind my gates, you'll see amusement park, you'll see animals, you'll see everything I never got to do. There's candy everywhere. It's fun. Από την αρχή της δεκαετίας του 80 και έπειτα, ο Αφροαμερικανός τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον έκανε σόλο καριέρα και εκτοξεύτηκε στα ύψη, εντυπωσιάζοντας τόσο με τις φωνητικές όσο και με τις χορευτικές του ικανότητες. Ο
δίσκος Thriller που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 82 κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις δίσκου στην ιστορία και παραμένει έως σήμερα το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει 105 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σύμφωνα με τον Guinness World Records. Έμεινε στην κορυφή του Billboard Album Chart για 37 εβδομάδες, κέρδισε 7 βραβεία Grammy και 17 τραγούδια του ανέβηκαν στο Top 10. Ο βασιλιάς της Pop, προσωνύμιο που για πρώτη φορά του δόθηκε από την αγαπημένη του φίλη Elizabeth Taylor, απέκτησε πολύ φήμη, πολύ δόξα, πολλά χρήματα και ποτέ δεν απογοήτευσε τις θαυμαστές του. Μαζί με την επιτυχία όμως ήρθαν και οι πλαστικές επεμβάσεις, οι οποίες σιγά σιγά από μαύρο τον έκαναν λευκό και άλλαξαν τη δομή του προσώπου του, αλλά και η έντονη φημολογία για την περίεργη προσωπική του ζωή άρχισε να οργιάζει. The bigger the star, the bigger the target. And the more popular I became, the more rumors that were created, which none of which were true. I mean, the moment I started breaking the all-time records of the biggest selling albums of all time, they call me weird overnight, strange, wacko. You know, they said I'm a girl, homosexual. He wants to buy the elephant man bones. He sleeps in a hyperbaric chamber. None of that stuff is true. All completely made up. Well, I've seen it's where you all sleep. All a lie. I've seen where you sleep, exactly. And it's not a hyperbaric chamber. I sleep in a bed. I mean, people would be so surprised how normal and simple the way I live. Κατηγορήθηκε από 5 παιδιά για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά κατόπιν έρευνας των αστυνομικών αρχών και του δικαστηρίου, ο Μάικλ αθωώθηκε. 3 μάλιστα από αυτά, μετά από καιρό, παραδέχθηκαν ότι οι γονείς τους τα ανάγκασαν να πούν ψέματα για να κερδίσουν τα λεφτά της αποζημίωσης. Ο Μάικλ